Εκείνη την εποχή παντρευόντουσαν οι άνθρωποι. Μην βλέπεις τώρα να αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά εκείνη την εποχή παντρευόντουσαν. Παντρεύτηκα και ο Παύλος και ο πατέρας μου επιμέναν ασφυκτικά ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην τελειώσω τις σπουδές μου, γιατί είχα αρχίσει στη Γερμανία, είχα έρθει μετά εδώ. Έκανα τα δύο παιδιά, γιατί θεωρούσα τότε ότι η μεγάλη διαφορά ηλικίας με τον Παύλο έπρεπε να κάνω παιδιά γρήγορα για να τα ζήσει ο Παύλος. Δεν υπολόγιζα βέβαια την 17 Νοέμβρη. Και με το γνωστό έτσι αισιόδοξο τρόπο έλεγα θα κάνω δύο στην αρχή και θα κάνω άλλα δύο στα 35. Νόμιζα, είχα την ψευδαίσθηση ότι ο άνθρωπος προγραμματίζει τη ζωή του. Βεβαίως, όταν ο άνθρωπος προγραμματίζει, ο Θεός γελάει. Είχατε έντονη εφηβεία, γιατί τώρα πια μπορείτε και εσείς να συγκρίνετε εφηβείες των παιδιών σας, των ανιψιών σας. Εσείς πώς θυμάστε τον εαυτό σας? Την περάσατε ήσυχα την εφηβεία ή ταρακουνήθηκε το σπίτι? Ήσασταν και το πρώτο παιδί. Εγώ ήμουν το πρώτο παιδί, αλλά ήμασταν τότε στην εξορία. Είχαμε φύγει, δηλαδή εγώ έφυγα 14 ετών. Βρέθηκα στο Παρίσι χωρίς κανένα φίλο, σε άλλο σχολείο. Δεν ήθελα με κανέναν τρόπο να πάρω χαρτζηλίκι από τον μπαμπά μου. Το θεωρούσα μια εξάρτηση απίστευτη. Οπότε πάω και εγώ και κολλάω ένα χαρτί στο φαρμακείο, στο σούπερ μάρκετ κτλ. Λέγω με τώρα με το σωτάκι και κάνω babysitting και παίρνω 6 φράγκα την ώρα. Στα 14. Ναι, το κολλάω λοιπόν παντού αυτό. Πάει η μάνα μου στο σούπερ μάρκετ, γυρίζει, ποιος είδε το Θεό και δεν τον εφοβήθη. Πώς είχαν χωρίσει τους ρόλους μπαμπάς μαμά μες στο σπίτι? Είναι βέβαιο ότι η μαμά μου ήταν μαμά κλώσσα. Δηλαδή παραδοσιακή μαμά, δεν δούλεψε έξω, ήταν μονίμως με τα παιδιά της. Είχε τη φοβερή λογική πάντοτε, ναι, φέρ τους φίλους σου εδώ να τους τραπεζώσω. Έκανα πολλά χρόνια να καταλάβω ότι δεν οφείλεται στο μέγεθος της φιλοξενίας της, αλλά στο ότι ήθελε να ξέρει ποιοι είναι οι φίλοι μου και τι κάνουμε. Έξυπνη γυναίκα, σωστό. Η μάνα μου ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κρατούσε όλη την οικογένεια, δεν το συζητάμε. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος πάντοτε πάρα πολύ ήρεμος, πάρα πολύ αυτό. Αυτοί οι δύο όμως μεταξύ τους ήταν αυγοτάραχο, όπως έλεγε η μάνα μου. Οπότε δεν μπορούσε να βγάλει άκρη. Δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει τον έναν εναντίον του άλλου. Φοβόμουν, νομίζετε, περισσότερο από όλα. Τι? Τη δημοσιότητα. Mm. Ποιος? Εγώ. Αν είναι δυνατόν. Και όμως φοβόμουν τρομερά τη δημοσιότητα. Φοβόμουν δηλαδή ότι η δημοσιότητα θα μπει στο δικό μου χώρο, στη δικιά μου ζωή, την προσωπική. Και έτσι, επειδή ήμουν και παντρεμένη με τον Μπακογιάννη, καθιερώθηκε τον Μπακογιάννη. Το πιστεύετε ότι δούλευα σχεδόν ένα χρόνο τότε στο Υπουργείο Συντονισμού με τον πατέρα μου, γραμματέας εγώ τότε, και κανείς δεν ήξερε ότι είμαι κόρη του. Όχι, μοιάζεται τόσο πολύ, δηλαδή, και όλη η οικογένεια. Και όμως, οι κλητήρες, θυμάμαι, που ανεβαίνανε, δεν ξέρανε ότι είμαι κόρη του. Στην αρχή, ήμουνα πανικόβλητη. Δηλαδή, όταν λέμε πανικόβλητη, πανικόβλητη όταν ανέβηκα στο βήμα της Βουλής. Νομίζω ότι έτρεμα σαν ψάρι. Τα παιδιά σας αισθανθήκατε ποτέ ότι ίσως να μην πήρανε το χρόνο που θέλανε? Δεν υπάρχει καμία εργαζόμενη μάνα που να μην έχει τύψεις. Ναι, καμία. Είναι αλήθεια. Έτσι, δηλαδή, είτε εργάζεσαι σε μαγαζί και είσαι πολίτρια, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι μενεγάκι, είτε είσαι πολιτικός, οποιαδήποτε εργαζόμενη γυναίκα έχει τύψεις. Δεν υπάρχει πτυχίο μαμάς. Ναι. Το μαθαίνεις με τις δυσκολίες σου. Δεν υπάρχει κάποιος να σου δώσει ένα πτυχίο και να σου πει αυτό είναι. Απλώς εγώ θυμάμαι ότι η μάνα μου έλεγε κάτι, το οποίο νομίζω ότι ήταν τελικώς, ας πούμε, η ουσία της όλης υπόθεσης, ότι από πολλή αγάπη δεν παθαίνει κανένας ποτέ τίποτα. Εγώ νομίζω ότι τα παιδιά μου, με όλα μου τα ελαττώματα και τα χιλιάδες λάθη που έχω κάνει, δεν αμφέβαλαν ποτέ ότι για μένα είναι το άπαν. Και ότι στην ιεραρχία των αρχών μου, των φιλοδοξιών μου, των δεξιωτή, το πρώτο ήταν αυτά.
θυμάμαι όταν απέκτησα το πρώτο μου εγγονό, έρχεται η Αλεξία, η κόρη μου, και μου λέει: «Μαμά, πρέπει να δούμε πώς θα σε πει». «Πώς να με πει?» Λέω: «Πώς θα, ξέρεις, μου λέει, είσαι τόσο μικρή και τα λοιπά, και πώς θα σε πει?» Λέω: «Γιαγιά, παιδί μου, θα με πει. Γεια, γεια. Κανονικότητα, γεια, γεια. Είμαι τόσο ευτυχής για αυτό το πράγμα». Μία μου εγγονή μου λέει, όταν της βάζω τη φωνή: «Δεν μ' αγαπάς». «Δεν μ' αγαπάς». «Σε αγαπά. Σε αγαπά πάρα πολύ, αλλά θα πας να πλύνεις δόντια». Μα εγώ έχω ακούσει ότι είσαστε πολύ πιο ελαστική γιαγιά, όπως όλες οι γιαγιάδες βέβαια, από ότι ήσασταν σαν μαμά. Όπως και οι περισσότερες μαμάδες. Α, με συγχωρείς. Καθένας το ρόλο του. Ο ρόλος της γιαγιάς είναι να κακομαθαίνει. Ο ρόλος της μαμάς είναι να εκπαιδεύει. Προχωρήσατε τη ζωή σας παρακάτω και αποφασίσατε να την ξαναφτιάξετε από την αρχή. Σας ενδιέφερε να ακούσετε, αλλά να επηρεαστείτε, αυτό έχει σημασία, από την οικογένειά σας, τους γονείς σας, τα παιδιά σας, δεν ξέρω, τους συνεργάτες σας στον πολιτικό χώρο, ότι μήπως αυτό δεν είναι σωστό ή μήπως εκείνο είναι πάρα πολύ σωστό και πρέπει να γίνει? Ήταν δική μου προσωπική απόφαση και οι μόνοι άνθρωποι που με ενδιαφέρανε ήταν πάλι τα παιδιά μου. Πάλι τα παιδιά. Όταν πήγε ο Ισίδωρος να με ζητήσει από τον πατέρα μου, έκανε ακριβώς 1,5 λεπτό. Στο 1,5 λεπτό με είχε δώσει. Πάρτι, πάρτι, λέει. Όταν πήγε να με ζητήσει από τον πεθερό μου τον παπά, τον πατέρα του Παύλου, ο οποίος ζούσε και ήθελα πολύ να πάει ο Ισίδωρος για να... Τον κράτησε 3,5 ώρες για να με δώσει. Είχε μαζευτεί όλη η πλατεία Καρπενησίου από κάτω και περίμενε. Λέει, θα τη δώσει ή δεν θα τη δώσει ο παπάς? Γιατί δεν κάνατε άλλο παιδί? Νομίζω πως ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει. Ήθελα να κάνω ένα παιδί. Δεν ήμουν καθόλου σίγουρη πώς θα το έπαιρνε η Αλεξία και ο Κώστας. Εσείς πού χαλαρώνετε, αν υπάρχει ποτέ χρόνος και μέρες, το περιβάλλον, ποιο είναι, πού είναι? Εγώ θέλω μία παρέα. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε παρέα, να νιώθω άνετα, να μπορώ να μιλήσω χωρίς να το δω γραμμένο σε κανένα tweet. Με την οικογένειά μου, εννοείται. Γελάω τρομερά με τα μωρά. Χαλαρώνω με τον σύντροφό μου, γενικώς χαλαρώνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να περνάω καλά. Φαίνεστε μια γυναίκα πολύ δυνατή, που τίποτα δεν μπορεί να την πληγώσει. Τίποτα δεν μπορεί να την λυγίσει. Ισχύει αυτό? Παναγία μου. Όχι βέβαια. Δεν ξέρω πόσες φορές κλαίει ο άνθρωπος ή πληγώνεται. Εγώ έχω πληγωθεί πάρα πολλές φορές στη ζωή μου και έχω κλάψει πάρα πολλές φορές από τη ζωή μου. Πώς πιστεύετε ότι θα αποφασίσουν οι Έλληνες όταν έρθουν οι επόμενες εκλογές? Τώρα, με μια κοινωνία με τόσο μεγάλα προβλήματα, με μια κοινωνία τόσο πολύ απογοητευμένη, φοβισμένη, ανασφαλή, η οποία έχει χάσει το 25% του εισοδηματός της, που έχει 27 φόρους να πληρώσει μόνο τους καινούριους και δεν λέω τους παλιούς, που έχει κοπεί 23 φορές η σύνταξη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι, νιώθουν οργή. Και αυτή η οργή θα βγει βεβαίως στις εκλογές. Εκλογές πιστεύετε ότι θα έχουμε στο 18, στο 19? Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε το 18. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευκαιρία να σας γνωρίσω από κοντά. Να δω τη γυναικεία σας πλευρά. Την πιο αυτή που βλέπει η οικογένειά σας, εν πάση περιπτώσει. Και ελπίζω να την είδαμε και όλοι μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε.